Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια, λέει η παροιμία. Και έτσι κάνουμε και εμείς. Εδώ πεινάσαμε με τον σύζυγο και είπαμε να φάμε μια πιτσούλα. Αλλά επειδή είναι αργούτσικα και θέλουμε να είναι ελαφριά και φυσικά εύκολη για μένα αυτή τη στιγμή, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές εδώ τις πιτούλες που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να τις τυλίξουμε, να τις φάμε όπως είναι, να τις φάμε σκέτες, να τις φάμε σαν πίτσα και γενικά να τις φάμε. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα πώς θα κάνουμε τη σάλτσα που θα χρησιμοποιήσουμε. Παίρνουμε ένα ποτηράκι παιδικό, των παιδιών, ένα κουτάλι και εδώ εγώ έχω δικιά μου σάλτσα που την έχω φτιάξει εγώ η ίδια. Θα σας δείξω όταν καλοκαιριάσει πώς θα την κάνουμε, γιατί τώρα δεν έχει νόημα να σας πω, θα σας το δείξω. Λοιπόν, βάζουμε δύο κουταλιές, τρεις, έτσι, γενναιόδωρες, τέσσερις, εντάξει, φτάνει. Ναι, είμαι λάτ. Λοιπόν, βάζουμε τέσσερις κουταλιές της σούπας από αυτή τη σάλτσα, τη δικιά μου. Εσείς θα βάλετε την κανονική τη σάλτσα στην κονσέρβα. Θα βάλουμε λίγη συμπυκνωμένη σάλτσα, άμα μπορέσουμε να ανοίξουμε, είδατε, δεν φάγαμε. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε, μπορέσαμε. Λοιπόν, θα βάλουμε μία μικρή ποσότητα από αυτό. Και αυτό γιατί, για να μην μας γίνει πολύ νερουλή η σάλτσα. Μία κουταλιά. Ναι, πέσε όμως. Για να μην, επειδή αυτή η δική μου η σάλτσα είναι λίγο πιο νερουλή, να το πω έτσι, από, όχι πολύ νερουλή, μια χαρά είναι, αλλά δεν είναι τόσο σφιχτή όσο είναι αυτή του εμπορίου, τέλος πάντων. Μου σκοβολάει το ματούλα. Λοιπόν, θα βάλουμε και λίγη μουστάρδα. Ένα μυστικό που μπορεί πολύ να μην το ξέρετε. Η μουστάρδα δίνει μία άλλη γεύση. Σπάει τη μονότονη γεύση της σάλτσας, της ντομάτας, και δίνει έτσι μία ξεχωριστή γεύση. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει γενικά. Και βάζουμε. Η μουστάρδα έχει τελειώσει. Ναι, θα πάμε από το σούπερ μάρκετ. Έτσι κι αλλιώς χρειαζόμαστε λίγο, να, μία κουταλιά του γλυκού ας πούμε. Και ανακατεύουμε. Έτσι παίρνει και λίγο πιο διαφορετικό χρώμα. Λίγο με το κιτρινάκι. Τώρα, εδώ πέρα μέσα θα προσθέσω και τα μυρωδικά μου. Τα μυρωδικά που θα βάλω εγώ είναι ρίγανη βασιλικός. Ξερό βασιλικό βάζουμε. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο φρέσκο, αλλά συνήθως βάζουμε ξερό. Αλάτι και από εκεί και πέρα βάζουμε και ό,τι άλλο θέλουμε. Αν θέλουμε βάζουμε σκόρδο, ανάλογα τι γεύση προτιμάμε. Κάποιοι βάζουν και σκόρδο στη σάλτσα. Λοιπόν, να φέρω τη ρίγανη και το βασιλικό μου, όχι την πάπρικα. Λοιπόν, εγώ τα έχω τρίψει και τα έχω σε ένα βαζάκι. Μου σκοβολάει. Βάζουμε μία πρέζα, να το πούμε έτσι. Γιατί η ρίγανη γενικά, λίγο μπορεί να πικρίσει τα φαγητά μας, οπότε προσέχουμε πώς τη χρησιμοποιούμε, είμαστε έτσι λίγο φιδωλοί στη χρήση. Εν τω μεταξύ, την ίδια στιγμή έχουμε κάνει και τα κεκάκια και ψήνονται, θα τα δούμε σε λίγο κι αυτά, και βάζουμε και λίγο αλατάκι. Θα φάμε καλά. Βάζουμε λίγο αλατάκι. Και είναι έτοιμη η σάλτσα. Τώρα θα βάλουμε τις πιτούλες μας. Τώρα για μια πιο ολοκληρωμένη έτσι κατάσταση πίτσας θα φτιάξουμε ζυμαράκι κάποια στιγμή. Απλά τώρα επειδή κοντεύει 11 και είμαστε ολίγο τι εξουθενωμένοι, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, έχουμε την πιτούλα. Τώρα, αυτό επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό, εγώ συνήθως χρησιμοποιώ δύο και τα χρησιμοποιώ πώς. Βάζω απλά στο ένα σαλτσούλα, σε μια αρκετά γενναιόδορη δόση. Γι' αυτό και χρησιμοποίησα δύο. Βάζουμε σαλτσούλα. Μια χαρά.
και από πάνω βάζουμε άλλη μία πιτούλα. Έτσι θα έχουμε πιο πολύ την αίσθηση ότι τρώμε έτσι ψωμάκι, να μην είναι εντελώς αυτό το λεπτό. Τώρα αν εσείς προτιμάτε να το φάτε τόσο λεπτό, κάντε το με ένα ψωμάκι τέλος πάντων. Βάζουμε την υπόλοιπη σαλτσούλα από πάνω. Ανακατεύουμε. Όχι ανακατεύουμε, απλώνουμε, συγγνώμη. Απλώνουμε καλά και παντού. Και τώρα ξεκινάει το στόλισμα. Τώρα θα τη στολίσουμε με ό,τι υλικά θέλουμε. Εμείς θα τη φάμε ελαφριά, με λίγο κασεράκι, λίγη γαλο. Λοιπόν, τώρα αφού έχουμε απλώσει καλά τη σάλτσα, την απλώνουμε γύρω-γύρω πολύ καλά στην πιτούλα μας, γιατί αυτό δεν είναι το κανονικό το ζυμάρι της πίτσας και στεγνώνει στο ψήσιμο. Και για να μην μας στεγνώσει και γίνει ξερό και γίνει σαν χαρτί και δεν έχει γεύση και δεν μας αρέσει, ξενερώσουμε, απλώνουμε πολύ καλά και στις άκριες για να έχει υγρασία. Απλά και μόνο. Λοιπόν, τώρα, στην πίτσα χρησιμοποιούμε ό,τι υλικά θέλουμε, ό,τι αγαπάει η καρδιά μας. Εμείς τώρα θα βάλουμε κασεράκι και γαλοπούλα και λίγη πιπερίτσα, πράσινη. Μας αρέσουν και τα μανιτάρια, αλλά επειδή δεν έχουμε φρέσκα αυτή τη στιγμή, δεν θα βάλουμε κονσέρβα. Λοιπόν, βάζουμε λίγο κασεράκι, τριμμένο. Το κασέρι που χρησιμοποιούμε συνήθως στην πίτσα είναι γκούντα, μοτσαρέλα. Αυτά είναι τα καλύτερα, γιατί λιώνουν. Θα βάλουμε μπόλικο. Έτσι πιο πολύ προς τη μέση της πίτσας, γιατί έτσι κι αλλιώς θα απλώσει αυτό. Τώρα θα κόψουμε την πιπεριά μας σε μικρά κομματάκια. Τελευταίες φέτες, το μαχαίρι αυτό δεκόρει καλά, ένα λεπτό να πάρω άλλο. Λοιπόν, καλύτερα. Αφού βάλουμε την πιπεριά, όσοι θέλουμε τέλος πάντων, θα βάλουμε σαλαμάκι, γαλοπούλα που είναι και ελαφρύ για το βράδυ. Ολόκληρες οι φέτες όπως είναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Μια χαρά. Και από πάνω θα βάλουμε πάλι κασεράκι, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τη γαλοπούλα μας, να μην ξεραθεί και ψηθεί και δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα. Ενώ τώρα θα λιώσει το κασεράκι και θα είναι μέσα τα υλικά πιο ζωντανά, όπως τα λέω εγώ, και η πιπεριά και η γαλοπούλα. Δεν θα ξεραθούν να είναι εκείνο το μαυρισμένο το πράγμα που δεν μας αρέσει. Έτσι όπως είναι θα το βάλω να ψηθεί. Και κατά τη διάρκεια του ψησίματος, περίπου για ένα τέταρτο, ανάλογα και πόσο δυνατός είναι ο φούρνος σας, θα το δείτε, ίσα ίσα να λιώσουν τα κασεράκια μας. Ενδιάμεσα τώρα στο ψήσιμο, εγώ θα ρίξω πάλι λίγο κασεράκι από πάνω για να το κάνω πιο πλούσιο και να είναι και το κασέρι μου λίγο πιο φρέσκο, να είναι λίγο πιο ζωντανό, να μην μου ξεραθεί εντελώς. Θα δούμε σε λίγο την πίτσα, έπρεπε εξ αρχής να την είχαμε βάλει σε ένα ταψάκι πίτσας. Δεν το κάναμε. Κακός. Λοιπόν, τη μεταφέρουμε στο ταψάκι και ψήνουμε στους 200 ή αν έχετε βαθμίδα πίτσας, εκεί, για να δούμε, βαθμίδα πίτσας, μην το βάλετε πολύ ψηλά, 220 είναι καλά στη βαθμίδα πίτσας. Για ένα τεταρτάκι το πολύ, θα το δείτε, μόλις αρχίζουν και λιώνουν τα κασέρια, είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο ψήσιμο, το ζυμάρι μας
δεν υπάρχει ζυμάρι για να ψηθεί. Η πιτούλα θέλει 10 λεπτάκια έτσι κι αλλιώς στο φούρνο για να ψηθεί. Οπότε ένα τεταρτάκι είναι αρκετό. Θα το παρακολουθήσετε κι εσείς. Και αφού έχουν περάσει τα 15 λεπτά που είπαμε, νομίζω είναι έτοιμη η πίτσα μας. Τη βγάζουμε. Ορίστε, είναι αυτή. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ γευστική. Και τα κεκάκια μας έτοιμα. Και η πίτσα μας έτοιμη. Σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. 10 λεπτά το ένα, 10 λεπτά το άλλο. Και η προετοιμασία, όπως είδατε, υπερβολικά εύκολη. Σε μισή ώρα δηλαδή έχεις μια ωραία πιτσούλα, εύκολη. Και ένα επιδόρπιο που αξίζει τον κόπο να το φας. Στο mastit.gr θα δείτε και τις συνταγές.